το ξέρα ότι στη Ζάκυνθο είναι γείτονες, είναι απέναντι από εμάς στην Αμαλιάδα. Ούτε εμείς έχουμε νερό, ούτε αυτοί έχουν νερό. Δεν πίνεται δηλαδή το νερό. Μιλάμε για μεγάλη ποιότητα ζωής, ολική ποιότητα, όπως είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα ότι θα βγάζατε στη Ζάκυνθο και πετρέλαιο από το νερό, κύριε Κωνσταντίνου, είναι μια ποιοτική εξέλιξη. Καλησπέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε άπειρα αστεία, δηλαδή ότι εφαρμόζεται και μια καινούργια μορφή κοινωνικής πολιτικής, όπου μοιράζουν νερό μαζί με πετρέλαιο, αλλά δυστυχώς είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση που... Ναι, δεν παίρνει πλάκα αυτή η ιστορία. Δεν παίρνει πλάκα, είναι έως και επικίνδυνη. Πείτε μας τι συμβαίνει. Καταρχάς να σας συστήσω στον κόσμο. Είναι ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου και επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης Ζακύνθου. Τι έχει γίνει με το νερό στη Ζακύνθο? Από την Πέμπτη το μεσημέρι άρχισαν διάφοροι κάτοικοι της πόλης της Ζακύνθου να διαμαρτύρονται ότι πήρανε, ότι το νερό μύριζε πετρέλαιο. Τώρα όταν, για να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι ακροατές τι εστί νερό στη Ζακύνθο, είναι ένα απαρχαιωμένο δίκτυο. Οι κάτοικοι συλλέγουν το νερό σε ντεπόζιτα με σκουριά, ένα υφάλμηρο νερό χείριστης ποιότητας, ούτε για δόντια δηλαδή δεν κάνει αυτό το νερό το οποίο γίνεται. Έχουν απαξιώσει όπως όλες τις ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει καν προσωπικό. Δεν δίνουν το παραμικρό ευρώ για έργα υποδομής για τα ζητήματα του νερού όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε και οι δημοτικές αρχές, αλλά το χρυσοπληρώνουμε. Και μια Ζάκυνθο που είναι γεμάτες οι πισίνες στα τουριστικά ξενοδοχεία, που τα κέρδη διαδέχονται το ένα πίσω από το άλλο. Φτάσαμε λοιπόν στο εξής, να μπει πετρέλαιο στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης, από τον οποίο υδροδοτήθηκε η μισή πόλη. Κάτι το οποίο ολιγόρησε στη συνέχεια η δημοτική αρχή. Αυτό πώς έγινε? Υπάρχουν διάφορες εικασίες ότι έσπασε κάποιο ντεπόζιτο, ότι έφυγε από κάποια πολυκατοικία, ότι μπήκε από το δίκτυο των ομβρίων, βρήκε κάποιο σημείο που ο κεντρικός αγωγός ήταν σε αθλία κατάσταση και μπήκε μέσα, αλλά όλα αυτά είναι εικασίες, δεν είναι κάτι το οποίο έχει τεκμηριωθεί. Η ουσία είναι ότι θα μπορούσε δηλαδή να είναι κάποιο άλλο προϊόν, ας πούμε, και να... Υπάρχουμε σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, δηλαδή αν μπορεί τόσο εύκολα να μπει κάτι στον κεντρικό αγωγό της ίδρυυσης. Τώρα, συγγνώμη, αυτά έρχονται μετά από το καθεστώς, γιατί για καθεστώς πρόκειται, ξαναλέω, το ζούμε και εμείς απέναντι από εσάς στην Αμαλιάδα, να πληρώνετε ταυτόχρονα μια περιουσία σε εμφιαλωμένα μπουκάλια, έτσι, εδώ και χρόνια. Βεβαίως, το νερό δεν είναι όχι καν για πόσιμο, το νερό δεν είναι καν να κάνεις ντους και να πλένεις τα δόντια σου. Μάλιστα. Χαλάνε οι συσκευές. Αυτά συμβαίνουν στη Ζάκυνθο του τουρισμού, του Ελντοράντο τουρισμού, που γίνεται ακριβώς ο χαμός εκεί. Τον αλλεπάλληλο ρεκόρ, το ένα πίσω από τα άλλα. Οι πισίνες μας όμως είναι γεμάτες, αλλά νερό δεν υπάρχει σε ολόκληρη τη νησί. Και ένα νησί που βρέχει συνέχεια, όπως γνωρίζετε κι εσείς από το νομό Ηλίας, είναι μέρη που βρέχει συνέχεια. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια ολιγορία αρχικά. Βγήκαμε με ανακοινώσεις και ζητήσαμε να σταματήσει άμεσα οποιαδήποτε χρήση νερού ως Λαϊκή Συσπήρωση. Στη συνέχεια, ενώ στην αρχή πήγαν να αποσιωπήσουν το γεγονός, φάνηκε ότι ήταν πολύ σοβαρό το θέμα. Αντιλαμβάνεστε ότι συζητάγανε να καθαριστούν τα ντεπόζιτα και τέτοια, κάτι που το οποίο είναι αδύνατον. Έπρεπε να βιαστούν τα ντεπόζιτα, που να πάει τόσο νερό, αλλά το πετρέλαιο είχε μπει και σε διάφορες σωληνώσεις, ακόμα και σε οικιακές συσκευές, ένα πλυντήριο πιάτων, ας πούμε, για να καταλάβουμε και οι ακροατές μας τι συζητάμε. Και φτάσαμε λοιπόν να κηρυχτεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, που δεν διευκρινίζεται και τι ακριβώς είναι. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να επιταχθούν οι υδροφόρες του νησιού, ιδιωτικές υδροφόρες, που γίνεται ένα μεγάλο πάρτι και αυτό, όπου υπάρχουν όλες αυτές οι γεωτρήσεις που κανονικά ανήκουν στη ΔΕΙΑΣ και μεταφέρουν νερό. Το χρυσοπληρώνουν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι το νερό. Να επιταχθούν και να δοθεί δωρεάν νερό στον κόσμο, σε όσους δηλαδή έχουν ανάγκη, και ό,τι ζημιά υπάρχει να καταγραφεί και να αντικατασταθεί. Επίσης ζητάμε και την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει ούτε
υλικοτεχνική υποδομή, ούτε το προσωπικό στη ΔΕΙΑ και στους Δήμους για να μπορέσει, και στο Δήμο δηλαδή της Ζακύνθου, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το έκτακτο γεγονός. Να ρωτήσω, κύριε Κωνσταντίνο, ακόμα και αν πραγματοποιηθούν όλες οι δυνατές διαδικασίες καθαρισμού, χλωρίωση του δικτύου, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, είναι ικανές αυτές οι κινήσεις να καθαρίσουν το δίκτυο ή θέλει ξύλωμα τώρα αυτό όλο? Νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ έκτακτη και δεν μπορώ να πω, δεν είμαι τεχνικός, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι πολύ δύσκολο. Ένα πετρέλαιο, όταν έχει εισχωρήσει το πετρέλαιο σε διάφορες σωληνώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να έχει δημιουργήσει και άλλα προβλήματα και δεν είναι και τόσο απλό να φύγει, ούτε καν με τη χλωρίωση από όσο γνωρίζω και από ό,τι ρωτήσαμε. Άρα μπορεί να αντικατασταθεί συνολικά το δίκτυο και γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει κάθε υδροδότηση στο νησί, ενώ στην πόλη της Ζακύνθου, και δεν ξέρω και πότε θα φτιαχτεί το γεγονός και δεν ακούμε και συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα μέτρα. Εκεί είναι αυτό το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα και γι' αυτό καλούμε και την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα. Την κυβέρνηση η οποία είναι υποχρεωμένη να δίνει λύσεις σε τέτοιου είδους έκτακτα θέματα. Αυτή είναι η άποψή μας. Περιφερειακές και τοπικές αρχές τι λένε εκεί για αυτήν την ιστορία? Πέρα ότι έχουν πάει στον εισαγγελέα και ότι έχει κηρυχτεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κάτι άλλο ιδιαίτερο δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ακούσει. Και το οποίο κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν έχουμε καταλάβει και τι ακριβώς εξυπηρετεί. Μάλιστα. Χρονοδιάγραμμα δεν δίνεται από την καταλάβαμε. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά δημιουργούν κάποιους εθελοντές που λένε ότι μπορούν να καθαρίσουν ντεπόζιτα, εκεί δηλαδή που αποθηκεύεται το νερό, σε ανθρώπους που δεν μπορούν. Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν μπορεί να καθαρίσει τα ντεπόζιτα αυτά. Πόσος είναι ο πληθυσμός Ζακύνθου, κύριε Κωνσταντίνου? Η πόλη έχει κοντά στους 12.000. Το γεγονός αυτό τώρα, δηλαδή η πόλη δεν υδροδοτείται. Ο μισός πληθυσμός της πόλης έχει πάρει νερό με πετρέλαιο. Και το καλοκαίρι πόσος κόσμος μαζεύεται στη Ζάκυνθο, έχετε υπολογίσει? Ναι, και τις 100.000. Μάλιστα. Εκεί είναι που δεν υπάρχει πόσιμο νερό. Και τώρα ό,τι υπάρχει έχει πετρέλαιο μέσα. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, είναι μια κατάσταση δραματική. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν έχουν δημιουργηθεί παρά μικρές υποδομές όλα αυτά τα χρόνια και φαίνεται πόσο εύκολα δηλαδή στον κεντρικό αγωγό το ίδρυψης, σε τι σαπίλα δηλαδή είναι ο κεντρικός αγωγός, από στον οποίο δηλαδή μπορούσε να μπει τόσο εύκολα μια μεγάλη ποσότητα πετρελαίου. Και πάλι επαναλαμβάνω, μάλλον είμαστε και τυχεροί που δεν μπήκε και τίποτα άλλο, ας πούμε. Αντιλαμβανόμαστε νομίζω ότι εννοούμε. Κύριε Κωνσταντίνο, να μας κρατάτε ενήμερους. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας κρατάμε και θα πω ότι και το ΚΚΕ θα διοργανώσει στις 27 Γενάρη μια ημερίδα με το θέμα του νερού, που θα έρθει και ο πρόεδρος από τη ΔΕΙΑ της Πάτρας και άλλοι επιστήμονες, να βάλουμε διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να ακουστούν επιτέλους για να αλλάξουμε κάποια πορεία, εν πάση περιπτώσει, στην όλη κατάσταση. Εμείς πάντως θα είμαστε κοντά στον κόσμο και να βοηθήσουμε την κατάσταση αλλά και να πιέσουμε στο πραγματικά να γίνουν πράγματα, διότι κατά τη γνώμη μας είναι μια άκρος επικίνδυνη κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνο. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.